συζήτηση της ανάπτυξης σοβαρότερα παρά ποτέ. Και είναι μια δικαίωση για μας, διότι η πρώτη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς, με πολιτικό κόστος, έθεσε ψηλά, έβαλε ψηλά τον πύχη στους εταίρους του, μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να γίνουν πολιτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα, και έρχεται σήμερα να επιβεβαιωθεί. Αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μας, ότι αναγνωρίζεται η προνοητικότητά μας και η σημασία που, που είχε το πρόγραμμα και, οι προτάσεις μας. Αν δείτε, παιδιά, τις προτάσεις του Φρανσουά Ολόν, οι οποίες συζητούνται τώρα ιδιαίτερα, εν ώψη και της προεκλογικής κίνησης του αγώνα στη Γαλλία, τις αναπτυξιακές προτάσεις του Φρανσουά Ολάν είναι λίγο πολύ αυτά που ο Αντώνης Σαμαράς έλεγε από το 2010, προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχώς είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά, και τα οποία ακουγόντουσαν δύσκολα, δυσκίνητα. Και αποδεικνύεται τώρα ότι αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα τεθούν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτη γραμμή. Λοιπόν, πεπισμένοι ότι έχουμε το πρόγραμμα, τη γνώση, την εμπειρία να δώσουμε στην Ελλάδα αυτό που χρειάζεται, μια γερή κυβέρνηση με ένα κατάλληλο πρόγραμμα, όχι ολιγορίες, όχι παρημαδίες, όχι σφαλμένες προβλέψεις, αντιλήψεις και αναποτελεσματικότητα που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν.